να πάμε στα της Ουκρανίας τώρα. Η Ρωσία δίνει 1000 ευρώ από ό,τι διαβάζουμε στους Σύρους στρατιώτες. Κατάλογος με 40.000 μαχητές υπό καθοδήγηση της Βάγνερ. Η Βάγνερ είναι εκείνη η στρατιωτική οργάνωση η οποία βρισκόταν και στη Λιβύη. Και έχουμε κλιμάκωση των κυρώσεων εκ μέρους της Δύσης. Εγκρίθηκε και επίσημα το 4ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε έτσι μια ζωφερή εικόνα για το τι γίνεται επί του εδάφους. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι η μορφολογία εκεί του Κιέβου ευνοεί την άμυνα και ίσως είναι ένας λόγος που αντιστέκονται οι Ουκρανοί. Από την άλλη υπάρχει η άποψη που λέει ουσιαστικά όποτε θέλουν οι Ρώσοι καταλαμβάνουν το Κίεβο, δεν θέλουν να το κάνουν, θέλουν να έχουν όσο το περισσότερο λιγότερες απώλειες αμαχών και να πιέσουν την κυβέρνηση Ζελένσκι να συνθηκολογήσει. Ναι. Και πάρα πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι ο απότερος στόχος του Πούτιν τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά θα είναι η κατοχή της Ουκρανίας. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Εύσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κύριε Μάζη. Στην Ελλάδα για την έγκαιρη βοήθεια διαβάζουμε από το State Department. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ως μια χώρα η οποία και η Κύπρος πάντα, ο ελληνισμός δηλαδή, ως μια εθνική οντότης η οποία υπέφερε από εισβολής, είναι φυσικό ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια εισβολή. Mm-hmm. Είναι ευνόητο. Δηλαδή πάντα σε όλες μου τις παρουσιάσεις τονίζω αυτή την πραγματικότητα και λέω ότι ο Πούτιν είναι εισβολέας και δημιουργός ψευδοκράτους, για την ακρίβεια ψευδοκρατών. Είναι άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε όπως λειτουργήσε η Τουρκία στην Κύπρο. Ήμουνα ο πρώτος ο οποίος έκανε αυτή την παρομοίωση και μάλιστα με άρθρο μου στις 25 του μηνός στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μια μέρα δηλαδή μετά την έκρηξη του πολέμου, της εισβολής. Φαίνεται ότι επειδή προσπαθώ να κρατώ την πραγματικότητα στο επίπεδο που της αξίζει, ενοχλούνται κάποιοι. Αλλά δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Η ουσία είναι να εξετάζουμε τα γεγονότα με ψυχρή λογική για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Πέρα από κάποιους συναισθηματισμούς που όλοι έχουμε, το θέμα της επιστημονικής ανάλυσης είναι να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Και θα συνεχίσω να το κάνω καταγγέλλοντας την εισβολή, καταγγέλλοντας τον Πούτιν ως εισβολέα, στηρίζοντας την πράξη της Ελλάδος να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα στην Ουκρανία, στηρίζοντας την Ελλάδα στο θέμα των κυρώσεων, αλλά εκεί αρχίζει ένα αλλά. Το αλλά το δικό μου είναι ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αποσταλούν όπλα από την Ελλάδα προς την Ουκρανία. Και δεν θα το ήθελα, διότι αφενός μεν δεν το έκαναν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, εξ όσων γνωρίζω, παρακαλώ διορθώστε με, 11 μονάχα ευρωπαϊκά κράτη έστειλαν όπλα στην Ουκρανία, τα υπόλοιπα δεν έστειλαν, και δεν θα ήθελα μέσα σε αυτά τα κράτη να βρίσκεται και η Ελλάδα, διότι εκεί δημιουργείται ένα πλήγμα στις σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας και η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο. Είναι μια χώρα η οποία εξαρτάται σε βασικά συζητήματα από τη Ρωσία, όπως παραδείγματος χάρη στην μόνιμη στήριξη της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα ζητήματα για την Κύπρο. Επίσης εξαρτάται από την Ρωσία πάλι λόγω Συμβουλίου Ασφαλείας και λόγω στάσεως απέναντι στην επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων στα 12 στο Αιγαίο. Θυμάστε πολύ καλά ότι τα επιχειρήματα εναντίον όσων ημών υποστηρίζαμε αυτήν την επέκταση και συνεχίζουμε να την υποστηρίζουμε ήταν ότι ούτε η Ρωσία δεν το δέχεται αυτό. Σχάτως όμως θυμάστε επίσης ότι ο κύριος Λαυρόφ μας είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εφαρμόσετε αυτό το
δικαίωμά σας είναι μόνο μερός ασκούμενο δικαίωμα, έτσι, από τα κράτη, τα παράκτια, αρκεί να τηρήσετε τις προβλέψεις του νόμου. Δηλαδή, εννοούσε ο άνθρωπος τα θέματα των ελευθέρων διελεύσεων. Ναι. Τα όπλα τώρα που έστειλε η Ελλάδα, κάποια από τη Φέκια Καλάσνικοφ, τα οποία είχαν κατασχεθεί, κάποια αντιαρματικά RPG και κάποια πυρομαχικά ρουκέτες 122 χιλιοστών, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μεγάλη ενίσχυση προς την Ουκρανία σε βαθμό που να ενοχλήσει τους Ρώσους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι νατοϊκή χώρα, όπως και η Τουρκία φυσικά. Είναι το συμβολικό της υπόθεσης ότι στέλνεται οπλισμός για πόλεμο? Κοιτάξτε, γράφτηκαν άρθρα. Γιατί όποιος μιλήσει αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα για το τι εστάλει και πώς εστάλει και τι σημαίνει, πιθανόν να παρακινδυνεύει να κάνει ένα λάθος. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ βασίζομαι είναι κείμενο του επιτίμου αρχηγού ΓΕΣ, του σεβαστού στρατηγού Γιαζιά, ο οποίος κάνει κριτική απέναντι σε αυτήν την αποστολή όπλων, θεωρώντας ότι αυτά τα όπλα που εστάλησαν εμείωσαν την προστασία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ακόμη και αν αυτό έλειπε, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω το στρατηγό, έτσι. Ακόμη όμως και αν αυτό το στοιχείο δεν υπήρχε, εκείνο το οποίο ενόχλησε και θα συνεχίσει να ενοχλεί είναι ότι αντιαρματικά και τέτοιου είδους οβίδες στρέφονται εναντίον στόχων προς τη ρωσική πλευρά. Αυτό έχει και τη σημειολογική του σημασία αλλά και την πραγματική του σημασία. Ναι. Αν παρατηρήσουμε τη στάση του Ισραήλ, έτσι, ας ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, ας αφήσουμε την Τουρκία στο τέλος. Το Ισραήλ τι έκανε? Βεβαίως δεν δέχτηκε καν κυρώσεις για τη Ρωσία, ένα το κρατούμενο, και φυσικά έστειλε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια και ούτε μία σφαίρα. Αυτό επιτρέπει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή να διαμεσολαβεί με κάθε σοβαρότητα μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών, ναι, και βεβαίως του δίνει ένα ρόλο στην παραγωγή ειρήνης και στην προσπάθεια καταπάτησης του πυρός που το αναβαθμίζει ως εθνικοκρατικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όχι μόνο. Ναι. Η Τουρκία τι έκανε? Πάμε στην Τουρκία, η οποία φαίνεται ότι διεκδικεί και καταφέρνει να αποσπάσει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Επενδύει και διπλωματικό κεφάλαιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το βοήθησε και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την προσπάθεια. Να σχολιάσουμε λίγο την πρόσφατη επίσκεψη, τα όσα λέχθηκαν. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα το ρεπορτάζ του όσα λέχθηκαν από εσάς και να τη σχολιάσουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο έκανε η Τουρκία ήταν τι? Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έκανε ακριβώς το ίδιο με τον Πούτιν στην Κύπρο, και σας λέω ήμουν ο μόνος ο οποίος και ο πρώτος ο οποίος έκανε αυτόν τον παραλληλισμό, μετά ακολούθησαν και άλλοι, έκανε εισβολή, έκανε κατοχή, έκανε δημιουργία ψευδοκράτους, έχει στρατεύματα κατοχή 42.000 στην Κύπρο. Μια Κύπρος η οποία, εν πάση περιπτώσει, ο πληθυσμός της όλος μαζί δεν ξεπερνάει τις 800.000. Έκανε τουλάχιστον 7 διαφορετικά εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητος, και η ευαισθησία η ευρωπαϊκή, η οποία εκδηλώθηκε όλοι μαζί στο θέμα της Ουκρανίας, δεν εμφανίστηκε πουθενά απέναντίας. Επί 48 χρόνια μας έχουν να συζητάμε ο θήτης με το θύμα. Και το θύμα είναι ο ελληνισμός της Κύπρου. Και βεβαίως κάθε φορά προσπαθούν να κάνουν τι? Να νομιμοποιήσουν το ψευδοκράτος με διάφορες αλχημίες τις οποίες τις λένε συνομιλίες, και κάθε φορά που συναντώμεθα τα δύο μέρη, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε αναβάθμιση των εκπροσώπων του ψευδοκράτους σε τέτοιο βαθμό που έφτασε σήμερα τελείως ανερμάτιστα και θρασίτατα ο κύριος Τατάρ να μας μιλάει για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, και βεβαίως κανένας να μην διαμαρτύρεται. Λοιπόν,
Αυτό όμως δεν είναι και ο στόχος του Πούτιν στην Ουκρανία, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν είναι να δημιουργήσει και να κάνει έγκριτα μέλη της διεθνούς νομιμότητας το ομπλάστ του Λουγκάνσκ και το ομπλάστ του Ντονιέτσκ και από ό,τι φαίνεται και άλλα τα οποία είναι σε φάση αυτή τη στιγμή να καταλαμβάνει. Και, και επικαλέστηκαν και το ψευδοκράτος. Ο κ. Λαυρόφ είπε, καλά, αφού υπάρχει και στην Κύπρο εκεί μια οντότητα, ναι, με δεν αναγνωρίζεται, αλλά συνομιλεί μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και είπε, Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, χωρίς εισαγωγικά και χωρίς το ούτω καλούμενοι, όπως είστε. Έτσι ακριβώς. Αυτά όμως, όλοι αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν εμάς που προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια, έτσι, δεν τα παρατηρούν, δεν τα βλέπουν, ούτε τους ενδιαφέρουν. Όλα αυτά περνάνε κάτω από το χαλί για αυτούς και το πρόβλημα είναι ότι τους ενοχλεί ο Μάζης ή ο Α ή ο Β, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν θα τους κάνω το χατήρι, λυπάμαι. Μάλιστα. Ίσα ίσα με βοηθάνε και με δυναμώνουν σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα, επί της Ουκρανίας, κύριε Μάζη, ποιος ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει να τελειώνει αυτή η επιχείρηση που βρίσκεται εν εξέλιξη εδώ και 20 και πλέον μέρες? Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι η προσπάθεια του Πούτιν είναι να αποφύγει τους μεγάλους αριθμούς θανάτων αμάχων. Εγώ θα κάνω μία απλή ερώτηση απευθυνόμενο στη λογική σας και μόνο στη λογική σας, γιατί όπως λέω κάθε φορά το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια, οπότε έχουμε προπαγάνδα και αντιπροπαγάνδα. Στην πραγματικότητα την ευρωπαϊκή και δυστυχώς και στην ελλαδική έχει επικρατήσει να παρουσιάζεται η μία πλευρά του νομίσματος και όπως την επιθυμεί η συγκεκριμένη πλευρά, ενώ αποκλείονται οι φωνές εκείνες οι οποίες θέλουν να παρουσιάσουν και τις δύο πλευρές. Δεν λέω για την άλλη πλευρά μόνο, αυτή δεν το συζητώ καν. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Το ερώτημά σας ήταν ποιο? Το ερώτημα ήταν μέχρι πού βρισκόμαστε επί του εδάφους. Για ποιο λόγο δεν έχει καταφέρει η Ρωσία τους αρχικούς της στόχους? Απευθύνομαι λοιπόν στη λογική σας, στην απλή, καθαρή λογική σας και σας λέω, ποιον εξυπηρετεί η παρουσία των αμάχων μέσα στις πόλεις? Η λογική λέει ναι, την ουκρανική πλευρά, ως ασπίδα προστασίας ανθρώπινη. Από εκεί και ύστερα εγώ τι θέλετε να σας πω, να. Γιατί προχωρεί έτσι με τον τρόπο που προχωρεί ο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή που η λογική μας η ίδια είναι αυτή, εγώ αυτήν επικαλούμε, τίποτα άλλο, την πληροφορία ούτε τίποτα. Ενοχλήθηκαν γιατί είπα την πρώτη μέρα του πολέμου ότι σε συγκεκριμένα σημεία στις επαρχίες τις ρωσόφωνες υποδέχθηκαν τους Ρώσους ως ελευθερωτές. Μα δεν ήταν φυσικό. Κύριε Μάζη, η κατοχή της Ουκρανίας... Το ίδιο το ρεπορτάζ δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Ναι, η κατοχή της Ουκρανίας είναι αυτό που θέλει... Ο Πούτιν τι θέλει? Θέλει την κατοχή της Ουκρανίας έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Εκεί λοιπόν, θα το πάει. Η δική μου, η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο Πούτιν δεν θέλει την κατοχή της Ουκρανίας ολόκληρη. Mm-hmm. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε, είμαι τελείως κοινικός αυτά, ο Πούτιν χρησιμοποίησε ως πρόσχημα ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το πρόβλημα των σφαγών αμάχων στις ρωσόφωνες επαρχίες Λουγκάνσκ και Ντονιέτσκ από ναζιστικά στοιχεία των πολιτοφυλακών των Ουκρανικών. Κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εισβολή, τον βοήθησε σε αυτό η μη υπογραφή της συμφωνίας του Μίνσκ 1 και του, η μη υλοποίηση της συμφωνίας του Μίνσκ 1 και του Μίνσκ 2, η οποία στηριζόταν από το σχήμα της Νορμανδίας, το οποίο ποιο ήτανε? Ήτανε η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Δηλαδή υπήρχε ο ευρωπαϊκός άξονας, εγγυόταν ουσιαστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Η συμφωνία του Μίνσκ όμως τι προέβλεπε? Προέβλεπε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες μετά από εκλογές, ούτως ώστε οι δημοτικές αρχές που θα έβγαιναν στις επαρχίες τις ρωσόφωνες αυτές να μπορέσουν να εφαρμόσουν το δικό τους δικαστικό σύστημα και το δικό τους σύστημα εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό θα απέτρεπε οποιαδήποτε εισβολή
διότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των ρωσοφώνων της περιοχής και δεν θα είχαμε 14.000 νεκρούς καταγεγραμμένους από διεθνείς οργανισμούς, έτσι, ούτως ώστε να δοθεί το πρόσχημα στον Πούτιν να μπει μέσα, να εισβάλλει. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ουκρανία αμφίστατο και μέχρι σήμερα δεν το έχει υλοποιήσει. Οι άλλοι δύο δεν κατάφεραν, η Γερμανία και η Γαλλία δηλαδή, να πείσουν τους Ουκρανούς να κάνουν πίσω σε αυτό το θέμα και να εφαρμόσουν μια συνθήκη την οποία υπέγραψαν. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε κάτι. Κάποιος υπήρχε το κάτι στο Ζελένσκι. Αυτά από τις συνεντεύξεις όμως του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος έλεγε ότι δεν θέλω πια, δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ, δεν είμαι ζητιάνος να παρακαλάω στα τέσσερα το ΝΑΤΟ να με κάνει μέλος. Αποκαλύπτεται ποιοι ήταν εκείνοι που του έδιναν υποσχέσεις. Έτσι δεν είναι? Και οι οποίοι στο τέλος τον εγκατέλειψαν, χτυπώντας τον φιλικά στην πλάτη και φέρνοντας την Ουκρανία σε αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλει όλη την Ουκρανία? Όχι, δεν τη θέλει. Εκείνο που θέλει το έχει δηλώσει εγγράφως και σαφώς. Δηλαδή, ουδετερότητα της Ουκρανίας, μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφαίρεση δηλαδή από το Σύνταγμα της Ουκρανίας του άρθρου εκείνου που μπήκε το 19, ότι δεσμεύεται η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, και από εκεί και πέρα εκλογές για να εκλέξει μια κυβέρνηση η οποία προφανώς θα θέλει να μπορεί να την επηρεάζει. Μάλιστα. Κύριε Μάζη. Γενικά θα την επηρεάζει. Mm-hmm. Κύριε Μάζη, θέλω να το τελειώσω αυτό. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μάζη. Και αντικειμενικά είναι λογικό να την επηρεάζει. Γιατί το ίδιο πράγμα θέλουν να κάνουν και οι Τούρκοι εδώ στην Κύπρο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Άμα δημιουργήσει μια συνωμόσπονδη, ας πούμε, Ουκρανία, το οποίο θα το θεωρήσει και σημείο υποχώρησης, με συνιστώντα states, αν σας θυμίζει κάτι η ορολογία, έτσι, είναι μοιραίο ότι δεν θα υπάρχει πια η Ουκρανία η παλιά. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός του, να την κάνει περίκλειστη χώρα, αν τα καταφέρει, φτάνοντας μέχρι από την ακτογραμμή, μέσα μια ζώνη η οποία θα ξεκινάει από την Αζωφική, θα περνάει από τον Εύξηνο και θα φτάνει μέχρι την Υπερδνηστερία, και από εκεί και ύστερα το υπόλοιπο κομμάτι της ενδοχώρας δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να κάνει μια συνομοσπονδία. Και προσέξτε και αυτό, σας παρακαλώ. Έρχεται η Τουρκία να κάνει τη διαμεσολάβηση για να φτάσουμε πιθανότατα σε μια λύση, την οποία μετά η Τουρκία, ξέρετε τι θα πει? Ωραία, είδατε τι ωραία που εγώ φτιάχνω λύσεις με τη διαμεσολάβησή μου. Τι ωραία που είναι αυτή η λύση. Λοιπόν, γιατί δεν με εμπιστεύεστε να το κάνω και στην Κύπρο? Έτσι, μπράβο. Αυτά ήθελα να πω. Μάλιστα. Και σας παρακαλώ θερμά αυτήν την εκπομπή να μου την αποστείλετε σε ένα link, γιατί θέλω για το αρχείο. Μάλιστα, περισσότερα θα πούμε και σήμερα στην εκδήλωση. Να είστε καλά, κύριε Μάζη. Ευχαριστώ πολύ.